Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, αγαπητοί Άρση, συνάδελφοι πρώην Υπουργοί Παιδείας και Πολιτισμού, βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Η φετινή χρονιά, το 2010, είναι ιστορική για την Κυπριακή Δημοκρατία, αφού συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυσή της. Η Κυπριακή Πολιτεία τιμά την φετινή επέτειο με κάθε ευαγρότητα, αλλά και με ταπεινότητα, έχοντας πάντα στο μυαλό της την παρούσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πατρίδα μας, καθώς και την πορεία που διαγράφεται για το μέλλον. Η φετινή χρονιά αποτελεί σταθμό για τα εκπαιδευτικά δρόμενα, αλλά και για την ιστορία της κυπριακής εκπαίδευσης. Η πορεία της ανεξάρτητης κυπριακής δημοκρατίας και της κυπριακής εκπαίδευσης στα 50 χρόνια που πέρασαν υπήρξε δύσκολη, ανηφορική, αλλά παράλληλα και δημιουργική. 50 χρόνια ανάπτυξης, προόδου, δημιουργίας, αλλά και διαχείρισης σοβαρών προβλημάτων. Συμβολική θα χαρακτήριζε ίσως κάποιος την χρονική στιγμή κατά την οποία σημαντικές αλλαγές στον τομέα της εκπαίδευσης μέσα από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση την οποία επιχειρεί η κυβέρνηση εισέρχονται στην φάση της ολοκλήρωσής τους. Στα πλαίσια των εορτασμών για τα 50 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τιμώντας τη σημαντική αυτή χρονιά, διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων που κορύφωσή τους είναι το διήμερο που αρχίζει σήμερα με αυτή την εμβληματική εκδήλωση και θα συνεχιστεί αύριο με επιστημονικό συνέδριο. Στο συνέδριο με θέμα «Η Κυπριακή εκπαίδευση από το 60 μέχρι το 2010» συμμετέχουν επιφανείς επιστήμονες οι οποίοι παρακολουθούν την ιστορία της κυπριακής εκπαίδευσης μέσα από την βιβλιογραφία ή υπήρξαν πρωταγωνιστές στη σύνταξη στρατηγικών μελετών για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και άλλοι που από τη θέση τους είχαν ουσιαστική εμπλοκή στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Είναι ιδιαίτερα τιμητική για μας η παρουσία όλων σας σε αυτή την επίσημη εκδήλωση την οποία διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στην οποία κύριος ομιλητής είναι ο εξοχότατος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Χριστόφιλος, που θα τελέσει επίσης και τα εγγένεια της έκθεσης φωτογραφίας και των έργων τέχνης για τα 50 χρόνια της Κυπριακής εκπαίδευσης. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά γιατί αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Η παρουσία σας μας τιμά ιδιαίτερα και ενισχύει τις άοπνες προσπάθειες που καταβάλει στο σύνολο της η εκπαιδευτική κοινότητα για τον εξυγχρονισμό της παιδείας. Χαρά και ικανοποίηση είναι για μας η παρουσία εδώ των πρώην Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού που συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργική αυτή πορεία των 50 χρόνων της κυπριακής εκπαίδευσης. Αλλά επίσης θέλουμε να εκφράσουμε τη χαρά μας και την ευχαρίστησή μας για την παρουσία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων που θα μας παρουσιάσετε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί μου, η Κυπριακή Εκπαίδευση όπως και η Κυπριακή Δημοκρατία μπαίνουν στο στάδιο της ενηλικίωσης. Με πλήρη συνέστηση της ευθύνης που έχουμε όλοι. Οριμότητα και ξεκάθαρα οράματα, συνεχίζουμε τον αγώνα για το χτίσιμο μιας δημιουργικής κοινωνίας αλληλεγγύης, μέσα από την οποία η νέα γενιά θα φτάσει στην ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία. Θέλουμε να ελπίζουμε γρήγορα απαλλαγμένη από τα προβλήματα που της κληροδοτεί το παρελθόν. Δέσμευσή μας, ο συνεχής προβληματισμός και ο εξυγχρονισμός τόσο του περιεχομένου της εκπαίδευσης όσο και του ίδιου του εκπαιδευτικού μας συστήματος σαν συστήματος και των διαδικασιών. Απόψε ανατρέχουμε στο παρελθόν, οδεύοντας όμως με θάρρος προς τις προκλήσεις του αύριο.
Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω την τιμητική αυτή εκδήλωση που διοργανώνεται από την Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και θέλω να συγχαρώ εκ μέρους όλων θερμά τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που ανέλαβαν τη διοργάνωση των εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Εκπαίδευσης. Και βέβαια ευχαριστώ θερμά εκ μέρους όλων όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ πολύ.